Ήταν 12 Δεκεμβρίου του 2012, όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με οδηγό τον Νίκο Μυρωδιά και συνεπιβάτες το διευθυντή του Δημήτρη Βουρβαχάκη και το διασώστη Βαγγέλη Κελαράκη, καθώς πήγαινε προς το Ρέθυμνο για εκπαίδευση σε σχολείο, στις στροφές της Αγίας Πελαγίας επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα, το οποίο λόγω και της ολισθηρότητας από βροχή έπεσε πάνω τους. Το ασθενοφόρο μέσα σε ελάχιστο χρόνο τυλίχθηκε στις φλόγες. Μόνο ο οδηγός, ο Νίκος Μυρωδιάς, με τη βοήθεια και του Δημήτρη Βουρβαχάκη, είχε καταφέρει να βγει ζωντανός. Ο τότε διευθυντής του ΕΚΑΒ, αλλά και ο διασώστης, οι άνθρωποι που μέχρι τότε είχαν σώσει πλήθος ανθρώπινων ζώων, χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Συμβολίζει την ημέρα θυσίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ για μας. Και τις δύσκολες συνθήκες που διαχρονικά. Αυτές εμείς τις έχουμε συνηθίσει πλέον. Προφανώς συμβολίζει και αυτές. Μια τραγωδία για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη, που 11 χρόνια μετά εξακολουθεί να προκαλεί θλίψη, υπενθυμίζοντας την επικινδυνότητα με την οποία είναι αναγκασμένοι να συνυπάρχουν κατά την εκτέλεση του έργου τους οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Είναι μια μέρα η οποία δεν ξεχνιέται. Τιμώντας τους διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΚΑΒ που έχουν χαθεί επί το έργο, οι συνάδελφοί τους κάθε χρόνο συμμετέχουν στην εβδομάδα εκπαίδευσης και πρόληψης, πραγματοποιώντας σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το κοινό. Πάρε τηλέφωνο στο 166 και πες ότι έχουμε έναν άνθρωπο χωρίς αναπνοή. Μην πλησιάσει κανένας. Θα χορηγήσουμε ρεύμα. Όλοι στην άκρη. Βασικά, αυτά πρέπει να γνωρίζουμε για ώρα ανάγκης όταν ένας συνάνθρωπος μας, εμείς, οποιοςδήποτε, βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Πολύ σημαντικό κάθε ένας να ξέρει σε μια τέτοια στιγμή τι πρέπει να προσφέρει. Ενώ έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο, επιμένω όμως να το έχω συνέχεια φρέσκο. Στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα, έξω από τη Λότζια, πλήθος πολιτών παρακολούθησε το σεμινάριο. Διαδικασίες και πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και χρήση απεινιδωτή. Είναι σε πάρα πολλά σημεία του Ηρακλείου. Έχουν διασκορπιστεί αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές. Άλλοι υπό την αιγίδα του ΕΚΑΒ, άλλοι υπό την αιγίδα της περιφέρειας, αν θυμάμαι καλά. Πλέον προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σε ποια σημεία υπάρχουν, ούτως ώστε αν συμβεί οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε περιστατικό, να ξέρουν ότι υπάρχει κοντά στο σημείο αυτό απεινιδωτής, ούτως ώστε γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να βοηθήσει στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Όπως επισημάνθηκε, τέτοιου είδους ενημέρωση έχει ήδη βοηθήσει αρκετά σε περιστατικά που μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος που χρειαζόταν βοήθεια την είχε λάβει και που πιθανόν, αν αυτή δεν υπήρχε, η κατάληξη για τον ασθενή ίσως να μην ήταν η επιθυμητή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είχαμε τέτοιου είδους συμβάντα, όπου όταν φτάσαμε εμείς, ήδη κάποιος πολίτης είχε φέρει τον απεινιδωτή, είχε ξεκινήσει το πρωτόκολλο, η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.